Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέα στοιχεία συνεχώς εμπλουτίζουν την ισογραφία γύρω από την κρίση που ξέσπασε τις τελευταίες ημέρες στο χώρο της Μεσογείου και η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον χαρακτηρίζεται από έναν έντονο πόλεμο δηλώσεων, ανακοινώσεων και εντυπώσεων. Τα νεότερα στοιχεία που πήραμε πριν λίγο θέλουν το Γιάσερ Αραφάτ να κατηγορεί τη Συρία και τη Λιβύη ότι με τις τρομοκρατικές ενέργειες που υποστηρίζουν σαμποτάρουν την οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Από την άλλη πλευρά τώρα, οι 22 χώρες που μετέχουν στον Αραβικό Σύνδεσμο διαδηλώνουν την υποστήριξή τους προς τη Λιβύη σε μια ενδεχόμενη επίθεση που θα μπορούσε να εξαπολυθεί εναντίον της. Ας δούμε λοιπόν αναλυτικά την ειδησιογραφία. Ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post ότι η Συρία και η Λιβύη βρίσκονται πίσω από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Ρώμη και τη Βιέννη. Ο Παλαιστίνιος ηγέτης πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις της Τρίπολης και της Δαμασκού προσπαθούν να δυσφημίσουν την PLO για να την εμποδίσουν να αρχίσει συνομιλίες με το Ισραήλ. Χθες ο πρόεδρος της Συρίας, Χαφέζ Αλ-Άσαντ, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με το Λίβιο ηγέτη Μωάμαρ Καντάφη, εξέφρασε την υποστήριξή του προς τη Λιβύη στην κρίση που δημιουργήθηκε στη Μεσόγειο. Αυτό τουλάχιστον μετέδωσαν τα πρακτορία Σάνα και Τζάνα της Συρίας και της Λιβύης αντίστοιχα. Απόψε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC θα μεταδώσει συνέντευξη του Λίβιου ηγέτη Μωάμαρ Καντάφη στην εκπομπή «Συνάντηση με τον τύπο». Στην Τίνη θα δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το κοινό ανακοινωθέν των εκπροσώπων των 22 κρατών μελών του Αραβικού Συνδέσμου, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης επίθεσης των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Λιβύης. Πηγές προσκύμενες στον Αραβικό Σύνδεσμο ανέφεραν ότι τα κράτη-μέλη διακήρυξαν την πλήρη υποστήριξή τους στη Λιβύη, τονίζοντας ότι οι απειλές κατά της Λιβύης αποτελούν πρόκληση για ολόκληρο το αραβικό έθνος. Στην ίδια τη Λιβύη τώρα, οι εφημερίδες προειδοποιούσαν χθες τους πολίτες να βρίσκονται σε επιφυλακή εν ώψη ενδεχόμενων Ισραηλινών ή Αμερικανικών αντιπίνων. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι πορείες συμπαράστασης του λιβυκού λαού προς τον ηγέτη Καντάφη. Οι διαδηλωτές φώναζαν αντιαμερικανικά συνθήματα, διακηρύσσοντας ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για να προστατεύσουν τη χώρα τους. Τέλος, δύο εφημερίδες του Τελαβίβ, η Χάντασοτ και η Jerusalem Post, επικαλούμενες οι Ισραηλινούς αξιωματούχους, γράφουν σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό κατά της Λιβύης, που θα συνοδεύεται από αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ζωτικών στόχων της χώρας αυτής. Θα περάσουμε στις εσωτερικές ειδήσεις, όπου με επίκεντρο το πρώτο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, θα γιορταστούν και φέτος τα Θεοφάνεια. Την τελετή που θα γίνει στις 11 αύριο το πρωί θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης ο Πρόεδρος της Βουλής Γιάννης Αλβράς, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας και πολλοί άλλοι επίσημοι. Μετά τον αγιασμό των υδάτων, ο Δήμος του Πειραιά θα δεξιωθεί τους επισήμους. Στην Αθήνα, ο αγιασμός των υδάτων θα γίνει στη Δεξαμενή. Η ιερή πομπή θα ξεκινήσει όπως κάθε χρόνο από τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη. Η ιδιαίτερη γραφικότητα παρουσιάζει κάθε χρόνο και η τελετή του αγιασμού των υδάτων που γίνεται στο Πέραμα, κατεξοχήν τόπο διαμονής των ναυτικών μας. Η ιερή πομπή θα ξεκινήσει από τον Άγιο Γεώργιο Περάματος και η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού θα γίνει στο λιμάνι, στο τέρμα της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Τον Τίμιο Σταυρό θα ανασύρουν από τη θάλασσα νέοι του Περάματος, αναβιώνοντας έτσι το παλαιό έθιμο των Βουτυχτάδων. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 11 και 8 πρώτα λεπτά το πρωί στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τη δόνηση κατέγραψε το Σεισμογραφικό Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το επίκεντρό της βρισκόταν 14 χιλιόμετρα νότια της Θεσσαλονίκης στην περιοχή Θέρμη. Στην Οκλαχάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, ένας εργάτης έχασε τη ζωή του και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυρηνικών καυσίμων. Εκπρόσωπος της εταιρείας Kerr McGee δήλωσε ότι από την έκρηξη καταστράφηκε μια βιομηχανική δεξαμενή 14 τόνων και απελευθερώθηκε εξαφθοριούχο ουράνιο που αρχικά διασκορπίστηκε στο χώρο του εργοστασίου και στη συνέχεια στη γύρω περιοχή. Η εταιρεία διευκρίνησε ότι σύννεφο με χαμηλή περιεκτικότητα σε ραδιενέργεια καλύπτει την περιοχή. 73 κάτοικοι πάντως μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ερεθισμούς στο δέρμα και τα μάτια. Στην Κολομβία, 15.000 κάτοικοι που ζουν κατά μήκος 5 ποταμών και στις δύο πλευρές του ηφαιστείου Νεβάδο Ντελ Ρουίς εγκατέλειψαν έγκαιρα τα σπίτια τους ενώ το ηφαίστειο εκτοξεύει θιούχο στάχτη.
Από χθες οι αρχές της Κολομβίας έδωσαν εντολή να εκενωθεί η περιοχή γύρω από το ηφαίστειο, επειδή υπάρχουν φόβοι για νέες πλημμύρες, κατολιστήσεις και κύματα λάσπης λόγω της αναζωπήρωσης της ηφαιστειακής δραστηριότητας. Υπενθυμίζεται ότι στις 13 Νοεμβρίου από την έκρηξη του ηφαιστείου Νεβάδο Ντελ Ρουίς δάφτηκε μια ολόκληρη πόλη, το Αρμέρο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 25.000 άνθρωποι. Η πολιτεία του Τέξας φημίζεται για δύο πράγματα, για τις πετρελαιοπηγές της και τις αγελάδες της, ή μάλλον φημιζόταν για αυτά τα δύο πράγματα μέχρι πρότινος, όπως μας διαβεβαιώνουν τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, μιας και τώρα μπαίνουν στη μέση και τα αγροκτήματα που εκτρέχουν μάλιστα μαϊμούδες. Όλα ξεκίνησαν από μια πρωτότυπη ιδέα που είχε μια γυναίκα. Να δημιουργήσει δηλαδή ένα ράντζο στο οποίο εκτρέφονται 380 μαϊμούδες. Και προβάλλει ίσως η απορία σε τι μπορεί να χρησιμεύουν τόσες μαϊμούδες. Είναι πολύ απλό, μας λένε και πάλι τα ξένα δισογραφικά πρακτορία. Ερευνητές και ανθρωπολόγοι κάνουν μελέτες και πειράματα πάνω σε αυτές. Μια ανθρωπολόγος, μάλιστα, μετά από έρευνες που έκανε πρόσφατα στο Τέξας, ανακοίνωσε ότι οι μαϊμούδες είναι περισσότερο ευτυχισμένες σε αυτή την περιοχή παρά στη γενέτειρά τους στην Ιαπωνία. Και πρόσθεσε ότι αποκτούν περισσότερα παιδιά και παρουσιάζουν υψηλό δείκτη μακροζωίας. Ο έντονος ρυθμός της καθημερινής ζωής στο Χονγκ Κονγκ δεν φαίνεται να πτωεί πολλούς από τους κατοίκους που παραμένουν πιστοί στην κινησιακή φιλοσοφία του Τάι Τσι. Η φιλοσοφία αυτή εκφράζεται και με γυμναστικές κινήσεις προετοιμασίας για καλύτερη απόδοση στην καθημερινή εργασία και έχει διατηρήσει την πρακτική της από γενιά σε γενιά έως και σήμερα. Οι παλαιότεροι οπαδοί της φιλοσοφίας μαζί με τους νεότερους ξεκινούν λοιπόν κάθε πρωί την κινησιοθεραπεία τους για να αντισταθμίσουν την ακινησία και το σκούριασμα από τη ρουτίνα του γραφείου. The movements have evolved over the centuries and become imbued with a kind of mysticism, quite apart from the more practical effect of calming the mind and... Και τη φιλοσοφία του Τάι Τσι στα δικά μας πάλι. Η Ένωση Ελλήνων Εφημεριδοπολών τίμησε τα παιδιά των εφημεριδοπολών που διακρίθηκαν για την επίδοσή τους στα μαθήματα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τη χρονιά που πέρασε. Στα 167 παιδιά που βραβεύτηκαν προσφέρθηκαν χρηματικά βραβεία και πολλά δώρα από τις εφημερίδες, τα περιοδικά και τα πρακτορία τύπου. Η παράδοση αυτή κρατά 20 χρόνια και με αυτή οι εφημεριδοπόλες εκφράζουν την αγάπη και τη συμπαράσταση στα παιδιά τους που προοδεύουν. Με τη νίκη του επί της ΑΕΚ με σκορ 2-1, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε πρωταθλητής χειμώνα, προηγούμενος με 23 βαθμούς στη βαθμολογία πρωταθλήματος πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τα σημερινά αποτελέσματα των αγώνων που περιλαμβάνονται στο δελτίο προπό είναι: Άρης Θεσσαλονίκης Πανιώνιος 3-0, σημειώσατε 1. Γιάννηνα ΠΑΟΚ 1-1, σημειώσατε Χ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης Εθνικός Πειραιά 1-0, σημειώσατε 1. Λάρισα Δόξα Δράμας 2-0, σημειώσατε 1. Όφι Ολυμπιακός Πειραιά 0-1, σημειώσατε 2. Παναθηναϊκός ΑΕΚ 2-1, σημειώσατε 1. Παναχαϊκή Απόλλων Θεσσαλονίκης 0-2, σημειώσατε 2. Πανσεραϊκός Απόλλων Αθηνών 0-4, σημειώσατε 2. Βέρεια Ατρόμητος Αθηνών 1-0, σημειώσατε 1. Καβάλα Χαρναϊκός 1-0, σημειώσατε 1. Κυλκυσιακός Λεβαδιακός 2-1, σημειώσατε 1. Πανετολικός Νάουσα 4-0, σημειώσατε 1. Προοδευτική Αθηναϊκός Βύρωνα 2-2, σημειώσατε Χ. Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τον Φραγκίσκο Ζαφυρόπουλο, 58 ετών, κάτοικο Τερψιθέας, οδός Λεάνδρου 8, παρακαλείται να επικοινωνήσει επιγόντως με το αστυνομικό τμήμα Τερψιθέας στα τηλέφωνα 96 11 100, 96 11 000 και 96 13 620. Επαναλαμβάνω τα τηλέφωνα 96 11 100, 96 11 000 και 96 13 620. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, το ειδικό δελτίο ειδήσεων για όσους έχουν προβλήματα ακοής το παρουσιάζει ο Βασίλης Πουλάκης. Ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στην αμερικανική εφημερίδα Washington Post ότι η Συρία και η Λιβύη βρίσκονται πίσω από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις στη Βιέννη και τη Ρώμη.
Ο Παλαιστίνιος ηγέτης πρόσθεσε ότι οι κυβερνήσεις της Τρίπολης και της Δαμασκού προσπαθούν να δυσφημίσουν την PLO για να την εμποδίσουν να μετάσχει σε συνομιλίες με το Ισραήλ. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Συρίας, Χαφέζ Αλ-Άσαντ, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με τον Λίβιο ηγέτη Μουαμάρ Καντάφη, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξή του στην κρίση που δημιουργήθηκε. Αυτό μετέδωσαν τα επίσημα πρακτορία της Συρίας και της Λιβύης. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί στο αεροδρόμιο της Αθήνας εξαίρονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Εθνικό Ραδιοφωνικό Δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών τόνιζε χθες στα δελτία ειδήσεων ότι το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας μαζί με άλλα 5 διεθνή αεροδρόμια κρίθηκε ασφαλές μετά από εκτεταμένη επιθεώρηση που έγινε στις εγκαταστάσεις του. Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS παρουσίασε τον ειδικό για θέματα τρομοκρατίας στο State Department, πρέσβη Robert Oakley, ο οποίος εξήρε τα μέτρα ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Στο Heathrow, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λονδίνου, οι αρχές έχουν πάρει επίσης δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Οι επιβάτες υποβάλλονται σε εξονυχιστικό έλεγχο τόσο κατά την άφιξη όσο και κατά την αναχώρησή τους για το ενδεχόμενο να φέρουν όπλα ή εκρηκτικές ύλες. Με επίκεντρο το πρώτο λιμάνι της χώρας, τον Πειραιά, θα γιορταστούν και φέτος τα Θεοφάνεια σε όλη τη χώρα. Στην τελετή που θα γίνει στις 11 αύριο το πρωί στο επίνιο της πρωτεύουσας θα παραστεί ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου. Επίσης, ο Πρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Αλευράς, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και της αστυνομίας και πολλοί άλλοι επίσημοι. Στην Αθήνα, ο αγιασμός των υδάτων θα γίνει στη Δεξαμενή. Η ιερή πομπή θα ξεκινήσει από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 και 8 πρώτα λεπτά σήμερα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τη δόνηση κατέγραψε το Σεισμογραφικό Εργαστήριο Γεωφυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το επικεντρό της βρίσκεται 14 χιλιόμετρα νότια της Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Θέρμης. Μεταβολή του καιρού έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα από τις πρωινές ώρες σήμερα. Στα ορεινά πέφτει χιόνι και στις παιδινές περιοχές βρέχει και επικρατούν χαμηλές νεφώσεις. Αυτά για τώρα. Το επόμενο δελτίο μας είναι στις 9:30. Κυρίες και κύριοι, τότε καλό βράδυ. Γεια σας.